Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται η παρουσία μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και βέβαια θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα. Μετά από αυτό που διάβασε ο κύριος Καναμαλής, κάτω-κάτω λοιπόν υπήρχε και αυτό. Αν γίνει οποιαδήποτε ερώτηση από δημοσιογράφους, θα απαντήσετε. Σας παρακαλώ πολύ, θα μου επιτρέψετε να μην πούμε τίποτα άλλο. Αν επιμείνουν οι δημοσιογράφοι, σας παρακάλεσα να μείνουμε σε αυτά. Δεν είναι ώρα για λόγια. Ας σεβαστούμε τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Σκονάκι, σε αυτό που θα έπρεπε με δύο λέξεις να πει παρετούμε, πάω σπίτι μου, δεν τα κατάφερα, δεν μπορούσα να καταφέρω αυτό το έργο. Και λοιπόν, φεύγω από την πολιτική, αλλάζω δουλειά. 3 days later. Ο κύριος Καραμαλής θα είναι ξανά υποψήφιος ο παραιτηθής υπουργός μεταφορών, θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης να τον συμπεριλάβει σε ψηφοδέλτια? Εντάξτε, ο κύριος Καραμαλής παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας γενναία την πολιτική ευθύνη. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Καραμαλή δεν υπάρχει πρόθεση να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Πώς το λένε οι αδερφοί Κύπροι, αχάμπαρος, δεν παίρνει χαμπάρι. Τι έγινε, Κωστάκη? Αν και δεν είναι του παρόντος, αλλού είναι τα ζητήματα για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Είναι ντροπή. Πρώτη γραμμή με τον Καραμαλή. Κατάντια, με συγχωρείτε.